δούμε αυτό. Να το συζητήσουμε κιόλα. Βεβαίω. Στέλιος Κούλογλου, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μαζί μα στο τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς εξηγείται αυτή τη στάση, αυτό συζητάμε, τη στάση των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, καταψήφισαν την πρόταση για εμπάργκο όπλων στη Σαουδική Αραβία? Κοιτάξτε, αυτό που να πω επιγραμματικά είναι ότι οι έμποροι όπλων δεν θέλουν να σταματήσουν οι πωλήσεις όπλων στη Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό εκφράστηκε και ανάγλυφα στην κυκλοφορία που κάναμε χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι υπήρχαν μια σειρά από δυνάμεις, στρατιωτικές κατά βάση, που ψήφισαν κατά του εμπάργκου όπλων. Δηλαδή να συνεχίζεται η πώληση όπλων της Σαουδική Αραβία, γιατί υπάρχουν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Οι Βρετανοί πουλάνε πάρα πολύ οπλισμό στην Σαουδική Αραβία, και όχι μόνο οι Βρετανοί, πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καλός πελάτης. Και οι συντηρητικοί συντάχθηκαν με αυτό το μαθήτη. Βεβαίως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπου ανήκει η Νέα Δημοκρατία, κατά κάποιο τρόπο διχάστηκε. Υπήρχε μια μειοψηφία που ψήφισε υπέρ του εμπάργου. Αλλά η Νέα Δημοκρατία ψήφισε να συνεχιστεί η πώληση όπλων. Τώρα τι ας πω. Κύριε Κούλογλου, αυτό το θέμα έχει και μια πρόσθετη παράμετρο. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, εντάξει, αν ήταν για μια οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα μέναμε μόνο στο ηθικό ζήτημα ενδεχομένως. Εδώ στην Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία επί 3 εβδομάδες, ένα μήνα σχεδόν, κάνει μία πολεμική κατά της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο ζήτημα, για την απόφαση που τελικά δεν θα ισχύσει να πουληθούν όπλα Σαουδική Αραβία. Δεν είναι μια αναντιστοιχία λόγων και έργων αυτή που μας επιτρέπει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και για την αξιοπιστία της πολιτικής της. Το συμπέρασμα που βγάζω εγώ είναι ότι η Νέα Δημοκρατία διαφωνούσε για το ποιος έμπορος θα αναλάβει τη δουλειά. Α, μάλιστα. Κάτι τέτοιο βγάζω από την όλη ιστορία. Διαφορετικά δεν εξηγείται αυτή η στάση, και σας λέω ότι είναι κάτι το οποίο συζήτησαν προφανώς στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, διχάστηκαν. Δεν είναι κάτι δηλαδή που, ξέρετε, καμιά φορά μια ψηφορία ανάμεσα σε χίλιες άλλες. Έρχεται και μπορεί να μην έχουν μελετήσει πολύ καλά. Δεν έχει μελετήσει. Συμβαίνει αυτό. Να, αλλά εδώ πέρα είχαμε να κάνουμε μια διαμάχη μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπου το συζήτησαν. Mm. Κάποιοι είπαν ότι είμαστε υπέρ τη συνέχιση τη πώληση όπλων, και εκεί μέσα ήταν και η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, είναι τελείως υποκριτική η στάση που κράτησε στην Ελλάδα. Έγινε καθαρά για λόγους αντιπολιτευτικής και τακτικής. Και αποδεικνύει ότι η δεξιά, είτε στην Ελλάδα είτε διεθνώς, θέλει τη συνέχιση όπλων, γιατί πουλάει όπλα, και επίσης διότι η Σαουδική Αραβία θεωρείται στρατηγικός σύμμαχος και με τη Μεγάλη Βρετανία και με άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, αλλά και κυρίως με τις ΗΠΑ. Ναι. Θεωρείται στρατηγικός σύμμαχος, παρότι υπάρχουν σαφείς πλέον αποδείξεις ότι οι Σαουδάραβες συμμετείχαν και βρίσκονταν πίσω από ακόμα και από την επίθεση τη 10η Σεπτέμβρη. Αλλά εδώ κάνει business με τη Σαουδική Αραβία, ξέρετε, ακόμα και η κόρη του Τραμπ. Επομένως, όλα τα άλλα ξεχνιόνται. Σε ό,τι αφορά την στάση της ελληνικής κυβέρνησης, κατά τη δική σας γνώμη, έπρεπε ή όχι να επιμείνει στο θέμα της πώλησης όπλων σε μια χώρα όπως η Σαουδική Αραβία, που ξέρουμε ότι ο βασικός σκοπός είναι να τα χρησιμοποιήσει για να καταστρέψει ένα γειτονικό της κράτος την ΕΜΕΝ. Εκ των υστέρων, εν πάση περιπτώσει, πώς κρίνεται αυτή τη στάση? Κατά τη γνώμη μου, αυτό θα έπρεπε να είναι το θέμα της συζήτησης. Και αυτό θα, αν η Νέα Δημοκρατία είχε κάποιες σοβαρές αντιπολιτευτικές τακτικές, αυτό το θέμα θα έπρεπε να είχε θίξει. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να πουλάμε. Αλλά από την άλλη μεριά καταλαβαίνω ότι σε μια μικρή χώρα που αντιμετωπίζει τόσο πολύ μεγάλα προβλήματα, και όλοι οι άλλοι πουλάνε, γιατί πουλάνε 15-17 χώρες, τώρα όλοι οι άλλοι πουλάνε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σαουδική Αραβία πληρωματικά, καταλαβαίνω ότι έχετε ένα θέμα. Δηλαδή εμείς να βγάλουμε το σπιτοφύλλο από την τρύπα. Αλλά η δικιά μου στάση προσωπικά είναι ότι ηθικά θα ήταν σωστό να μην πουλήσουμε. Άλλωστε και το κέρδος ήταν πολύ μικρό, και τελικά όλη αυτή η συμφωνία κατέληξε σε αυτό το πολιτικό τραγέλαφο, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγγέλει τις πωλήσεις όπλων στη Σαουδική Αραβία και να μετά να τις ψηφίζει υπέρ. Μάλιστα.
Ένα τελευταίο ερώτημα, άσχετο, αλλά λόγω των εξελίξεων στη Γερμανία, δεν ξέρω αν έχετε κάποια εκτίμηση, κάποια ενημέρωση ενδεχομένως για το πού θα καταλήξουν οι διαβουλεύσεις της Μέρκελ με τους σοσιαλδημοκράτες. Είχαμε το νέο ραντεβού χθες. Δεν έχω μια πληροφόρηση γι' αυτό. Βρίσκομαι στον δρόμο προς την Αθήνα, ναι, από τις Βρυξέλλες, και δεν μπορώ να σας διασκοπήσω περισσότερο από ό,τι τα προσπαθεί ειδήσει. Λοιπόν, οκ, okay, εντάξει. Κύριε Κόλογλου, ευχαριστούμε πολύ. Καλά, καλή επιστροφή. Και εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε.